οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση κατάφερε να διατηρήσει κατά σε ποσοστό 51% στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου, επειδή ακούστηκε προηγουμένως, το management αν λύκει στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό είναι εδώ και ο Υπουργός εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και μπορεί να το επιβεβαιώσει. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο διατηρεί ο επενδυτής είναι συγκεκριμένα δικαιώματα στη βάση της σύμβασης για την αγορά των μετοχών. Τώρα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δυστυχώς, κάθε μέρα που περνάει και με κάθε νέα πολιτική ή νομοθετική πρωτοβουλία που παίρνει η Νέα Δημοκρατία, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση ότι έχει σκοπό η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση να μετατρέψει αυτή την πρωτοφανή παγκόσμια κρίση σε ευκαιρία εξυπηρέτησης συγκεκριμένων πολιτικών στόχων αλλά και εξυπηρέτησης οικονομικών συμφερόντων. Δυστυχώς, έχετε βρει ευκαιρία για να επιταχύνετε και να βαθύνετε στρατηγικούς στόχους εγκαθίδρυσης ενός νέου καθεστώτος ασφικτικού ελέγχου του κράτους, της δημόσιας διοίκησης και συνολικά της δημόσιας ζωής. Από την κοινωνία των πολιτών μέχρι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα δώρα των 20 εκατομμυρίων υποσυνθήκες πλήρους αδιαφάνειας σε μεγάλες επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. Είναι ακριβώς ενδεικτικά της αντίληψης αλλά και των πρακτικών διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των πρακτικών πειθάρχησης, ομοιρίας ή ακόμα και συναλλαγής που έχει υιοθετήσει. Και από αυτές τις πρακτικές ομοιρίας, από αυτές τις πρακτικές που σκοπό έχουν ακριβώς τον ολοκληρωτικό, ασφικτικό έλεγχο της δημόσιας ζωής, δεν ξέφυγε ούτε φυσικά το ελληνικό κοινοβούλιο. Διότι σήμερα, πάλι δυστυχώς, δημιουργήθηκε ένα ντροπιαστικό προηγούμενο με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με ευθύνη του Προεδρείου της Βουλής, με ευθύνη και της κυβέρνησης, η οποία δεν μας έχει εξηγήσει το επίγον του σημερινού νομοσχεδίου. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα ντροπιαστικό προηγούμενο για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και της Δημοκρατίας. Διότι για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι που θα έκανε τον οποιονδήποτε εξωτερικό παρατηρητή να ανατριχιάσει. Για πρώτη φορά δεν έχουμε μια διαφωνία επί των ερμηνεών του κανονισμού της Βουλής. Δεν έχουμε μια κατάσταση όπου ζητείται από την κυβέρνηση εκ μέρους του Κοινοβουλίου να επιδείξει ανοχή σε δευτερεύουσα σημασίας ή τριτεύουσα σημασίας ρυθμίσεις ή διασταλτικές ερμηνείες. Αλλά αντίθετα, έχουμε μία διαδικασία όπου η ολομέλεια λειτουργεί χωρίς κανένα απολύτως έρισμα σε οποιαδήποτε διάταξη του κανονισμού της Βουλής. Τι συνέβη σήμερα? Η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής κατά πλειοψηφία αποφάσισε και διέταξε η ολομέλεια να λειτουργήσει με όρους που δεν προβλέπονται στον κανονισμό, επειδή έτσι ήθελε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου? Καταλαβαίνετε τι είδους προηγούμενο δημιουργείται? Στο εξής, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μπορεί με απόφασή της να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του κανονισμού της Βουλής και να μην τρέχει τίποτα. Εμείς αυτού του τύπου τον θεσμικό, απόλυτο θεσμικό εκφυλισμό δεν πρόκειται να τον επιτρέψουμε. Θα αναδείξουμε το ζήτημα, θα το αναδείξουμε με την ένταση που το αρμόζει και θα παλέψουμε ώστε να μην ντροπιαστεί άλλο το ελληνικό κοινοβούλιο από τέτοιου τύπου μεθοδεύσεις. Βρίσκεται όμως ευκαιρία και για μια πολιτική πλήρους απορρίθμισης και αναδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας, της οικονομίας, αλλά και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στην αγορά εργασίας ασκείται μια ακραία ταξικά μονομερή πολιτική. Εργαζόμενοι με απόφαση της κυβέρνησης μετατρέπονται από τη μία μέρα στην άλλη σε άνεργους επιδοματούχους. Θεσμοθετείται η αρχή μισή δουλειά, μισός μισθός. Δεν υπάρχει καμία προστασία από τις απολύσεις, σε αντίθεση με τα όσα ψευδή
ισχυρίζονται ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Βρούτσης. Υπάρχουν τεράστια τμήματα του εργαζόμενου πληθυσμού, οι λεγόμενοι αόρατοι, εποχικοί, καλλιτέχνες, μακροχρόνια, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν μακροχρόνια με όρους μερικής απασχόλησης, οι οποίοι δεν καλύπτονται από κανένα από τα οικονομικά μέτρα στήριξης τα οποία πήρε η κυβέρνηση, ενώ την ίδια στιγμή στο πεδίο της οικονομίας η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει την εξής επιλογή. Να αφήσει την αφόρμητη κίνηση της ύφεσης και της κρίσης να κανιβαλίσει στην κυριολεξία μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Διότι για ποιον λόγο δεν προχωράτε σε γενναία στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων τη στιγμή που υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, η ρευστότητα που εξασφαλίζεται ακριβώς από το μαξιλάρι που με το οποίο σας πρικοδότησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Διότι έχετε επιλέξει ένα στρατηγικό σχέδιο που λέει ότι θα αξιοποιήσετε την κρίση ως ευκαιρία για μια νέα βαθιά αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων και της ισόρευσης πλούτου, η οποία θα γίνει μέσω του κανιβαλισμού ακριβώς μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δεν θα αντέξουν αυτήν την βαθύτατη ύφεση την οποία εσείς προετοιμάζετε με την πολιτική ανεπάρκεια αλλά και την αδράνειά σας. Και ξέρετε τι προέκυψε τώρα τελευταία, μετά φυσικά από την πίεση την οποία άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος μας έλεγε ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το μαξιλάρι παρά μόνο μετά τον Ιούνιο ενδεχομένως αν χρειαστούν μέτρα στήριξης. Ότι ούτε πήρατε το γενναίο εμπροστοβαρές πακέτο στήριξης, το οποίο εμείς σας καλούσαμε να πάρετε για να περιορίσετε την ύφεση, αλλά την ίδια στιγμή έχετε δαπανίσει και 6 δισεκατομμύρια από το μαξιλάρι. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι συγκεκριμένο. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Και το μέγεθος της αναξιοπιστίας του Υπουργού Οικονομικών προκύπτει και επιβεβαιώνεται και σήμερα για άλλη μια φορά, καθώς προσέξτε, δεν ξέρω αν διαβάσατε την είδηση, τώρα μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, παραδέχθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, μάλλον προέκυψε ότι ο Υπουργός Οικονομικών άλλα νούμερα για την ύφεση έδωσε στη δημοσιότητα στην Ελλάδα, 4,7%, και άλλα νούμερα για την ύφεση έχει συμπεριλάβει στο αγγλικό κείμενο που έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου μιλάει για ύφεση 7,9%. Τελικά τι από τα δύο ισχύει? Ισχύει η ελληνική σκοπής ύφεση την οποία μοιράζει στους Έλληνες δημοσιογράφους ο κύριος Σταϊκούρας ή ισχύουν όσα περιγράφει στο αγγλικό κείμενο? Εδώ θα είμαστε και θα δείτε ότι η ύφεση θα είναι σαρωτική. Και θα είναι σαρωτική εξαιτίας της δικής σας πολιτικής ανεπάρκειας, εξαιτίας της δικής σας πολιτικής επιλογής να ικανοποιήσετε και να εξυπηρετήσετε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, όπως είναι τα συμφέροντα του Προέδρου του ΣΕΒ, φίλου σας. Και σας το λέμε καθαρά. Αυτή την ύφεση την έχετε εσείς υπογράψει. Το χειρότερο όμως είναι, και έρχομαι στα του νομοσχεδίου, ότι κάνετε την κρίση ευκαιρία για μια συνολική και ακραία απορρίθμιση και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Διότι, κύριε Χατζηδάκη, προσέξτε, κανένας δεν αρνείται ότι υπάρχουν προβλήματα. Κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχουν γραφειοκρατικά βάρη, τα οποία προκύπτουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία, από τις βαριές διαδικασίες αδειοδότησης, από αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης. Όμως είναι άλλο πράγμα να αναγνωρίζεις αυτά τα προβλήματα και να επιχειρείς να εκπονήσεις πολιτικές οι οποίες ακριβώς θα επιλύουν τα προβλήματα διατηρώντας ένα πλαίσιο ρύθμισης, και είναι άλλο πράγμα να επιχειρήσεις να μηδενίσεις το κοντέρ, να απορριθμίσεις πλήρως την περιβαλλοντική νομοθεσία υπό την πρόφαση της ύπαρξης γραφειοκρατικών βαρών. Διότι εσείς αυτό κάνετε σήμερα. Δηλαδή, πλήρως απορριθμίζετε την περιβαλλοντική νομοθεσία επικαλούμενοι τα γραφειοκρατικά βάρη. Έτσι λοιπόν, κάνετε συγκεκριμένη πολιτική αντιπεριβαλλοντική επιλογή. Επιλογή διάλυσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, επιλογή δημιουργίας περιβαλλοντικού
και ρυθμιστικού ή απορυθμιστικού χάους. Αυτό κάνετε με τους δασικούς χάρτες, αυτό κάνετε με τις ασφικτικές θεσμίες στη διοίκηση και την εισαγωγή ιδιωτών αξιολογητών που όλοι γνωρίζουν ότι ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή αγορά, έχουν ειδικές σχέσεις με τους μεγάλους επενδυτές. Αυτό κάνετε με τις χαριστικές ρυθμίσεις στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Αυτό κάνετε με τη ζωνοποίηση στις περιοχές Natura. Αυτό κάνετε με την κατάργηση των φορέων διαχείρισης των περιοχών Natura. Και ο λόγος είναι σαφής, είναι συγκεκριμένος. Είναι μελετημένος, δεν έχει να κάνει με μια υποτιθέμενη πολιτική ανεπάρκεια όπως θα ήθελε ένας λαϊκιστικός λόγος. Αυτό που κάνετε, το κάνετε διότι θέλετε να δημιουργήσετε μια τεχνολογία εξουσίας για να μπορείτε να κάνετε ειδικές διευθετήσεις εξυπηρέτησης συμφερόντων χωρίς τους περιορισμούς του νόμου και μιας αυστηρά ρυθμισμένης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Είναι η τεχνολογία σας για να κυβερνάτε. Με αυτήν την τεχνολογία φέρατε τη χώρα στην καταστροφή το 2010. Αυτήν την τεχνολογία έχετε υιοθετήσει ή επαναφέρετε σήμερα με αυτό εδώ το νομοσχέδιο, αλλά και με σειρά άλλων ρυθμίσεων που έχουν έρθει στη Βουλή όλων τον τελευταίο χρόνο. Διότι μόνο μέσω της απορρίθμισης μπορείτε να εξυπηρετείτε τα φιλικά σε εσάς επιχειρηματικά συμφέροντα. Και έρχομαι, για να κλείσω, στην τοποθέτηση του Υπουργού συγκεκριμένα, ο οποίος, για να υπερασπιστεί ακριβώς αυτή την περιβαλλοντοκτόνα πολιτική, την οποία εισηγείται, κατέφυγε στο προσφυλές του σπορ. Έκανε αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα έκανε αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ με έναν τρόπο τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Με διαστρεβλώσεις και ψέματα. Δασικοί χάρτες. Τι επικαλέστηκε ο κύριος Χατζηδάκης? Ότι υπάρχουν 170.000 ενστάσεις. Άρα λοιπόν τι κάνουμε? Ακυρώνουμε τους δασικούς χάρτες, αναστέλουμε την διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών. Γιατί? Επειδή υπάρχουν ενστάσεις ως προς δασικούς χάρτες. Δηλαδή τι περιμένατε κύριε Χατζηδάκη? Ότι τα 40 χρόνια που αφήσατε τη χώρα να είναι η μοναδική στην Ευρώπη χωρίς δασικούς χάρτες, δεν θα υπήρχαν ενστάσεις κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών? Αντί λοιπόν να έρθετε εδώ και να εισηγηθείτε τρόπους έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία, έρχεστε και επικαλείστε το πρόβλημα για να ακυρώσετε συνολικά την μεγάλη μεταρρύθμιση των δασικών χαρτών και να είναι η Ελλάδα η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που από αύριο το βράδυ, εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιό σας, για άλλη μια φορά θα βρεθεί να μην έχει δασικούς χάρτες. Και ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Να συνεχίσω με τις περιοχές Natura, για τις οποίες, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, σε 2 λεπτά θα έχω τελειώσει. Να συνεχίσω με τις περιοχές Natura. Πάλι ψέματα και διαστρεβλώσεις. Τι είπε ο κύριος Υπουργός? Είπε ότι δήθεν εμείς λέγαμε ότι στις περιοχές Natura δεν επιτρέπεται καμία δραστηριότητα. Ουδέν ψευδέστερο. Ουδέποτε ισχυριστήκαμε κάτι τέτοιο. Εσείς ήρθατε εδώ, φτιάξατε το επιχείρημα, φτιάξατε μια καρικατούρα αντιπολίτευσης, στην οποία με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία στη συνέχεια απαντήσατε. Εμείς τι είπαμε? Είπαμε ότι για πρώτη φορά αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι αντί να κρίνονται ad hoc επί της συγκεκριμένης περίπτωσης οι δραστηριότητες στις περιοχές Natura, βγάζετε μία ρετσέτα όπου λέτε ότι σε όλες τις περιοχές Natura επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες. Αυτό ακριβώς κάνετε και μην το αρνείστε. Αυτό ακριβώς κάνετε και μην το αρνείστε. Να για να... Γιατί θα ξεφύγουμε. Τρίτο ψέμα και διαστρέβλωση. Natura και υδρογονάνθρακες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε υδρογονάνθρακες σε περιοχές Natura. Ακούστε κύριε Χατζηδάκη, ακούστε. Στη μοναδική άδεια η οποία εκκίνησε επί της περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ που αφορούσε τα Ιόνια νησιά, δεν υπάρχει, κύριε Τζανακόπλε, δεν υπάρχει οικόπεδο το οποίο να βρίσκεται σε περιοχή Natura. Για τις καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που αφορούσαν όλες υποθέσεις μέχρι το 2015. Για τα 100 εκατομμύρια όμως που πληρώσαμε από τις δικές σας παραβιάσεις, δεν βρήκατε 10 δευτερόλεπτα να κάνετε μια αυτοκριτική. Να σας πω για το άλλο ψέμα της απόφασης της ΠΕΔ,
του Νοτίου Αιγαίου, την οποία επικαλεστήκατε ξανά στην ομιλία σας, αφού το είχε αποδομήσει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, λέγοντάς σας ότι έχουν βγει όλοι οι δήμαρχοι. Και με αυτό κλείστε, σας παρακαλώ. Και λένε ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και ότι αυτή αποτελούσε προσωπική τοποθέτηση του Προέδρου. Και συνεχίζετε να επικαλείστε τα ίδια ψέματα. Είναι δυνατόν να πολιτεύεστε αντιπολιτευόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ αντί να κοιτάξετε σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή είναι κορυφαίο ζήτημα σε ολόκληρο τον κόσμο, να προστατεύσετε το περιβάλλον αντί να καταθέτετε αυτές τις ντροπιαστικές περιβαλλοντοκτόνες ρυθμίσεις. Και κλείστε, κύριε Τζανακόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγγνώμη που σας διακόπτω συνεχώς, αλλά για να μην το κάνω και φαίνομαι γραφικός, σας παρακαλώ.